Εγγένε, όταν ήρθε σε Νέα Νιόρκη μόνο σου, εντάξει, είχα κάποιο ξαδερφού στα κάτω, αλλά είσαι μόνος σου, όσο και να το πει. Πρώτη φορά μακριά από την οικογένειά σου, μακριά από όλα που ξέρει. Οπότε σίγουρα ήταν δύσκολο και έφτασε ένα σημείο, ελείψαν τα λεφτά. Και σκέφτομαι να είχα από το round trip εισιτήριο και σκέφτομαι να φύγω δεν μπορούσα να μείνω. Πλήρωσαν τον επόμενο μήνα με τα λεφτά που είχε ο Ντόναλτ. Γι' αυτό πολύ φέρε. Γι' αυτό πολύ θέλει. Θέλει να πληρώσει τον ίδιο Εντάξει. Μπορεί να φύγει ο Λάσκο, είχε το πάλι ο Τώρα και ρωτήσει εσύ. Η μόνη είναι μια ομάδα η οποία ξέρει σωματίο είναι εταιρεία, υπήρχε ένα ιδεολογικό. Ένιωσε το, αντιληφθήκε το. Το τζάμε που έγινε τούτη αλλαγή ο κόσμο περίμενε μια νέα εποχή τώρα να πάμε καλά και μια τραγική χρονιά. Αν μιλάμε με management, εννοούμε έναν άτομο, εννοούμε τρία-τέσσερα. Κάπου, χάσαμε κάτι. Υπάρχει η διάθεση να δουλέψουμε προ αυτήν την κατεύθυνση. Πόσο δύσκολο είναι πλέον με έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον, δεν ξέρω. Νιώθετε ότι καθυστερούμε κάποιε φορέ να πάρουμε αποφάσει ή απλά έτυχε είναι πέτυχε την απόφαση που πήραμε να το τέλο τη ημέρα. Εσύ oh. το δικό σου σώμα, πώ το φαντάζεσαι, Πώ φαντάζεσαι την ομονία σε τρία χρόνια, α πούμε. Εξαρτάται τι είναι να κάνουμε. Κύριε Σταύρο, ευχαριστούμε που μας εφιλοξενήσατε. Είμαι πολύ χαρούμενος, Κώστα, εσύ. Κι εγώ το Γιάννο. Με μια εμπειρία περίμερα, ε... Ε... που δεν είναι περίμενα, έχω το δάμι μπροστά μου τώρα. καρτά που υψηλήσατε. Αλλά δεν θα πούμε Γιάννο, μου κάτω τη θέα που βλέπουμε, ας πούμε. Αν μιλήσουμε για business. Αν μιλήσουμε, αν μιλήσουμε για business. Τι Ούτε και εγώ περίμενα, αλήθεια λέγεται, να κάνω το, το podcast, αλλά ε, γιατί όχι, είναι μια καλή ευκαιρία <laughs> να... Πρώτη δημόσια ε, φιλοξενία εκτός ομονιάτικων media, αλλά αφήγουμε την ομονία για μετά. Οκ. Okay. Ό,τι θέλετε. Πώς ευρέθηκες, Ζάμερ. Σχεδόν κατά λάθο. Δηλαδή. Ήταν, ε, μεγάλωσα Κυπρόν, ε, τέλειωσα το πήγα γυμνάσιον, πήγα πίε, τέλειος ως στρατών. Επιάσα εξετάσεις, πέρασα για να πάω στην Ελλάδα. Uh, αλλά uh, λόγω οικονομικών λόγων δεν δεν μπορούσα να πάω. Και πήρα δουλειά σερβιτόρος. Τι εννοείς. Η οικογένεια δεν μπορούσε να κάνει αφόρτ. ναι, η οικογένεια δεν μπορούσε να, με βοηθήσουν οικονομικά η Ελλάδα ήταν τόσο καλά. Τι έπερασες, τι έπερασες. Οικονομικά. Οικονομικά, ναι, οκ. Ε, Θεσσαλονίκη. Και τελικά έπιασα δουλειά σερβιτόρος. Μια πρώτη μου δουλειά, δουλεύκα σε αρχαία στη Λάρναγκάμ που ξέρεις που σκάφτουν. Ναι. Και μετά έπιασα δουλειά σερβιτόρος, σε ένα ξενοδοχείο. Και περίμενα, ένοιξα να μοναγκάμω. Και ήρθε το καλοκαίρι, η ξέρω, Κάπου Αυγουστόν ήρθε ένα ξάδελφο μου που ήταν Νέα Ορκί, και ρώταμε τι, είναι, τι είναι να Πού είναι δεν έχω ιδέα ακόμα τι θα κάνω, τι, έχει το μέλλον μου. Και τελικά ότι ήταν Νέα ότι ε, 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 στην Νέα Νιόρκη και έφυγαλε αρκετά λεφτά. ιστορία να... και τούτος. Ναι, ναι. Εγώ λίγο είπαμε του. Γίνεται, να αυτό και εγώ. Και βασικά έτσι έγινε. Ήρθα το Δεκέμβριο. Μόνο ήρθα... σου, μια βαλίτσα. Ναι, ναι, μια βαλίτσα. Μιλούμε τώρα σε Όχι σε δεν είμαι Καλά, ρε, γιατί Νιώθω εγώ νομίζω. Οπότε ακούεις ξενιθκιά, σου πάει σε μαυρό πάω 70. Με το καράβι, με το πλοίο. Το 1987. Ναι, ναι, ναι. Όχι πολλά-πολλά ναι. πίσω. Ναι. Το 1987. Ήταν τέλειος ναι. ο στρατών, ήμουν 20 χρόνων και ήρθα... Άρα φτάσες και εσύ την Νέα Νιορκή που ήταν έτσι hardcore. Δύσκολη, ναι ναι ναι. ναι, ναι, ναι. Ήταν. Ε, anyway, ήρθα εδώ κάτω. Ε, Γύρεψα δουλειά ε, γιατί είχα, ήρθα με χίλια δολάρια. Ε, ε, Πλήρωσα το νίκι μου τον πρώτο μήνα και security και βασικά έμεινα μήνα μου κάπου 350. Και έπρεπε να βρεις δουλειά για να πιερώσεις. Έπρεπε να βρω δουλειά <laughs> για, να... <laughs> για τον επόμενο μήνα, ναι. Ε, 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 δούλεψα σε έναν κασάπικο, ε, δούλεψα... Ε, αλλά ήταν, ήταν και η οικονομία της Αμερικής δύσκολη και των καιρών, οπότε βασικά επερπάτησα όλη ουλε... την αστόρια και χτύπησα όλες τις πόρτες και ρευκά δουλειά και δεν μπορούσα να βρω δουλειά. Πού έμεινες και κύριε Σταύρο. Αστόρια. Ένα δωμάτιο. Είχα έναν συγκάτοικο, ήταν ένα δωμάτιο. έναν. Κινέζος. Όχι Κυπρέος. Όχι Κυπρέος, εντάξει. Κινέζος εννοού ασκη... Ο Μονιάτης ή... Όχι. Κινέζος, Κινέζος. Όχι, όχι, όχι. Πάει ιστορία, κατάλαβες, πώς τα έργα. Τεκάζει όλη η ιστορία. Όχι, ήταν Κυπρέος. Βασικά ο εξάδερφος με κανόνισα με ίδρεντον συ και ήταν, ήταν, one bedroom και well, ήταν, το, το, κρεβάτι μου ήταν στο living room, να πούμε. Mm. Ήταν δυο δωμάτια και κουζίνα. Ε, εντάξει, δεν εν, 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 μπορούσα να βρω δουλειά, οπότε πρέπει να, να κάνω κάτι. Πιένω ένα ο μήνας, πιένω δεύτερος. Το καλό μου έφερα η, η Μαγαρίτης Σαϊμάνα μου έδωσε μου καμπόσα χαλούμια. Και είχες. Και είχα να φάω. <laughs> και απλώς εγώραζα, εγώραζα το slice bread και ντομάτα και

Προβληματίζεσαι ή ήταν. Εισαγωγείτε, είστε πώς Πώ αισθάνεσαι τότε. Όταν σε Νέα μόνο σου. Εντάξει, είχα κάποιο εξαδερφού αλλά Είσαι μόνο σου, για να το είσαι. Πρώτη φορά μακριά από την οικογένειά σου, μακριά από όλα που ξέρει. Οπότε σίγουρα τα και έφτασε. Σε ένα σημείο ελείψαν τα λεφτά. Και σκέφτομαι να είχα από το round trip σιδηρό, σκέφτομαι να φύγω. Ε, δεν μπορούσα να μείνω. Ε, και έτυχε να πια με τηλέφωνο ο Δημήτρη ο Γρηγόρη. Ε, και είπε μου ότι. Ε, ξέρει τον Πουτόε, τον Δημήτρη. Έκαναμε στρατό μαζί. Ναι. Α, έκαναμε στρατό μαζί. Yeah. Okay. Ήμουν ο okay. επιλογή του. Και έτσι Δεν ξέρει τον Γιάννου, Και ο Δημήτρη ήταν. Ε, ε, ήταν σειρά, σειρά σου. Ναι είμαστε, ναι, είμαστε μαζί. Μετά που έκανα τσέριν στο πυροβολικό στο τσέριν, αντεροπορικά. Okay. Και είδαμε στο θάλαμο μου. Και γνωριστήκαμε. Ναι, και είμαστε και πολλά παρέες. Και λέγεται. Και ήταν δύσκολος στρατιώτης. <laughs> 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 ο Δημήτρης. <laughs> ήταν αντιδραστικός. <laughs> Εγώ είμαι σίγουρος ότι και κάπου. Ήταν αντιδραστικός σίγουρα πρέπει να έφευκε. <laughs> να... Για, <laughs> για να δεις ότι ε, επειδή ε, ε, πολλά ο ύπνος του και θα, θα δεν τα καταφέρνουν να

δεν είχε κάπου να πάει και λέω του, έλα κοντά μου, έχω ένα να μαζί. Ναι, ε, καλά, μετά, το, τι έγινε μετά, επειδή είχε και είχε κάποια λεφτά του τον επόμενο μήνα με τα λεφτά που είσαι Α, γι' αυτό πολύ Α, Γι' αυτό πολύ θέλει. Θέλει να πληρώσει τον ίδιο πράγμα. Εντάξει. Μπορεί να το έτοιμο. Τώρα around, comes around.

πιάσα έξω να που είχα πει δουλειά. ο Μάστρο είπε μου: Αν λέει μου, μπορεί να συνεχίσει. Αλλά αν και μπορεί να πάρει με το τρένο μου που είναι αστόρια κάθε μέρα στην Νιουτζέρση. Οπότε, επειδή δεν είχα άλλη, άλλη, δουλειά, έπιασε βαλίτσα μου και μετακόμισα στην Νιουτζέρση. Δεν μου βρε το, βρε κανέναν τόπο έτσι ότι φτιάχνει. Εντάξει, Α πούμε, μείνει και σε έναν υπόγειο άνθρωπο και Μπήκα λίγο μαζί του, ακόμα τρία άτομα, έτσι σαν εμένα, που Πάλι Κυπρέοι. Ναι, ναι. πάρα πολλούς για να Ας πούμε, έμεινα κάπου έξι μήνες, μετά έφυγε, πίσω, ε, ξεκίνησα δουλειάς δικιάς μου. το ίδιο πράγμα, siding. Δηλαδή έμαθες τη δουλειά, και μετά έρχεσαι και έπιανες δικά σου... Με το κομμάτι που λέμε. Ναι, και με το. Με το καπάλι, πολύ που λέω. Ναι, με το καπάλι, ναι, ακριβώ. Δημιουργήσε ομάδα ή ήσουν μόνο. Βασικά η ομάδα ήταν. και όπου τα παιδιά που είμαστε μαζί στο Νιουτζέρσι ήρθαν μαζί μου, μετά που έφυγε, ήρθαν μαζί μου. Και ξεκινήσαμε μαζί. Μετά, το που μα είπε, δουλειά σε εμά, χρωστά μα καμπόσα λεφτά μα τα Τέλο πάντων, μετά ξεκίνησα να κάπου για κάποιον άλλον πάλι για δουλειά. Εντάξει, ξεκίνησα για σχολείο. Γιατί ο σκοπό που ήρθα εδώ ήταν για να πάω πανεπιστήμιο. Α, και ε, ε, μετά έφεραν τα κάπω τα πράγματα που ξεκίνησα ξανά δίκαια δουλειά μου. Εγώ έρασα τα φορτηγό τώρα που είχα πριν. Αρκευκέντζε δημιουργεί του σιγά σιγά το τούτο που έρχεται ως τα American Dream Ναι, ναι, έκανα ναι, λεφτά που ξέρει για 21 χρόνων κοπελούιν. Ε, ε, δύσκολο να πεις όχι, έκανα λεφτά, αρκετά λεφτά έτσι. Γιατί... Δηλαδή, θυσιάσες την, την εφηβεία <σχ> σου, τον το πράγμα, έζησες ε, το ποτέ. Δεν ξέρω αν την θυσίασα. Απλώς ε, νομίζω ξεκίνησα δουλειέ. Όπω το λέω, δεν νιώθω ότι δούλεψα για κανέναν. Πάντα είχα δουλειέ δικέ μου, διότι την ηλικία των 21 συνέχισα, ξύνησα τι δουλειέ δικέ μου και συνέχισα μέχρι σήμερα. Αλλά ο χρόνο σου ήταν πα σε τούντε δουλειέ. Ναι, γιατί επειδή λύουν τα λεφτά, λύουν παραπάνω οι ευθύνε που είχα είχα, από του ανθρώπου που δουλεύτηκαν κοντά μου, ήταν όλοι Κυπρέοι, όλοι φοιτητέ. Και σιγά σιγά παρέτησα δυο σχολείου, γιατί μόνο και χρόνια έκανα σχολείο και μετά παρέτησα. Ναι, αλλά λέει και η γειτόνισσά σου η Γκάγκα, «If you can afford ε, <laughs> not going to college, <laughs> you shouldn't go to college», λαλή. Έτσι λέει. Έτσι like, ε, σημαίνει Άνταξε, ότι α... τώρα σας και ε, να βάσετε λεφτά, να αγαπάτε τις σπουδές, το. Απλά είπαμε, ήταν που λένε οι άνθρωποι ε, εγώ κόντεψα και λίγο να πεινάσω, οπότε πάντα σκέφτομαι το τούτο ότι έπρεπε πρώτα να κανονίσω να βγάλω λεφτά και μετά να τα υπόλοιπα. Ε, Αλλά... Έχει καλύτερο πανεπιστήμιο τη ζωή που την είδαν τη ζωή, όμω. Ε, κοιτάει, να σου πω κάτι. Ε. Ένα από τα, τα regrets τη ζωή μου είναι ότι δεν έδωσα πανεπιστήμιο. Έχει... Εσείς... Ναι, νιώθω ποτέ ότι. Ποτέ ε... δεν είναι αργά. Ε, εντάξει, τώρα είναι, νομίζω είναι λίγο <laughs> αργά. <τώρα>. <laughs> <laughs> και α κάνω να. Άρα είμαστε κάπου μέσα του 90. Ναι, και τώρα είμαστε ούτε μέσα, στις αρχές του 90. Στις αρχές του 90. Και το 90 είναι το λέω δηλαδή μεγάλωνε το Το ίδιο, ναι. Ξεκίνησα σε ένα σημείο, είχαμε δυο-τρία φορτικά, κάπου 15-16 άτομα που δουλεύκουν κοντά μου. Και μετά αποφάσισα να ανοίξω, ήμουν subcontractor, και μετά αποφάσισα να ξεκινήσω δική μου δουλειά να γίνω εγώ να GC, ο εργολάβο. Ναι, ναι ο εργολάβο, τι άδειε, ξεκίνησα εταιρεία και ξεκίνησα να δουλεύω. σταμάτησα να δουλεύω και είχα, είχα μόνο. Δέκα, ε, άνοιξα ε, ε, γραφείο. Βασικά το γραφείο μου ήταν. Και σε ένα υπόγειο, ένα one bedroom uh, υπόγειο και το δωμάτιο ήταν για μένα. Και το υπόλοιπο ήταν για το γραφείο. Για Βασικά η κουζίνα και το living room ήταν το γραφείο μου. Και κάπω έτσι ξεκινήσα την εταιρεία που ήταν που κάναμε in home improvement βασικά. Και συνέχισα για αρκετά χρόνια έτσι. Μετά έφεραν ε, το η τύχη κάπω. Εξεκίνησα διότι όταν ο, ο ιδιοκτήτη τα λεφτά για να πληρώσει οτιδήποτε θέλαν, ή, ή το siding, ή τι κουζίνε του, extensions, οτιδήποτε χρειαζόταν να το κάνουμε. Και είχα λεφτά, έπαιρνα εγώ το application. Την αίτηση. Την, αιτήσεις Την αιτήσεις. Και δίνουν σε κάποιε τράπεζε και να εγκρίνουν και πληρώνουν με εμένα οι τράπεζε και κάνουν να δώσει τράπεζα μετά η, η, ο ιδιοκτήτη. Ε, έτυχε μια φορά να σε ένα, ένα μπάνιο κάποιου και λέει: Μου έχω λεφτά, σε πληρώσω. Και δεν μου κάνουμε τώρα, αφού σου είπε μου ότι έχει. Εν προσπαθήσαμε να του βγάλουμε δάνειο και δεν τον εγκρίναν. Ε, και Εντάξει, λέω ότι είναι να, να μου κάνει σε μένα δόσης. Και βασικά είναι το πρώτο που με πήρε με στο finance, α ας πούμε, το, το business. Δηλαδή, γύρω που γύρω, πάλι καταλήξετε τσίνο που επεράσετε αρχικά να πάτε. Ναι, στο τέλο τη έτσι. Στο τέλο, εμφρεθήκετε, ναι. φέρνετε τύχη να πάτε πάλι κάτι με ναι, οικονομία. Ναι, ε, αναγκάστηκα, δεν <laughs> ήθελα. Ε, τελικά, ε, μετά που είχε το πρώτο δάνειο, ξεκίνησα και έκανα άλλα δάνεια μόνο μου, του πελάτε μου. Θέλει uh, άδεια Θέλεις άδειες για αυτό το πράγμα. Επειδή ήταν, Τάς για, για να δύο δάνεια, επειδή ήταν δικοί μου οι πελάτε, ότι, ήταν, ότι έκανα τους δουλειά. Πώ το credit ας πούμε. Ναι, δεν χρειάζεται, ναι. χρειάζεται, <σχ> χρειάζεται, άδεια για, για ακριβώς, τον, για να κάνω finance <σχ> τα, τις μου τις δουλειές. Αλλά αν δεν, άμα δεν υπάρχει σχέση, όπω ήταν στην περίπτωση μου, το construction, το home improvement, δεν χρειάζεται άδεια. Και τελικά ήταν το πρώτο βήμα για... Μετά επειδή και εγώ άδεια, ήταν mortgage broker άδεια. και ξεκίνησα μια εταιρεία πριν σήμερα. Είναι B2B loans όμως, ναι. oh, είναι B2C. Α, B2C. Ναι, Δηλαδή οποιοςδήποτε μπορούσε να έρθει... Όποιος έχει σπίτι. Τα λάνια δάνεια που έκανα μόνο σε, σε ιδιοκτήτες σπιτιών. Εντάξει, okay. Και ήταν τον καιρό έκανα μόνο για, να φτιάξω τα σπίτια Πού είμαστε ή... χρονολογικά τώρα, περίπου, και όχι για μιλενίου. Ήταν, yeah. Uh, που άνοιξα την εταιρεία, uh, ήταν το 1997. 1997, ερχόμαστε yeah. κοντά yeah, κοντά. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μεταξύ 1993 και 1997 ξεκινήσα και real estate company, βασικά που αγόραζα σπίθια, <laughs> φτιάχνατα και και πουλούντα. Uh, yeah, έκανα και, το, και το, το construction, να πούμε. Ε, τελικά σταμάτησα να φτιάχνω σπίτια για άλλου. Ε, Απλώ εγώ ρωτήσα φτιάχνω τα δικά μου και με την τη ίδια χρόνια έκανα και τα, με την εταιρεία που κάνουμε τα δάνεια. Κουμάστε κοντά κοντά στο 2008, είμαι πολύ περίεργο ναι. να μου για την περίοδο. Το <laughs> 2005 <laughs> ε, 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 πιάσα, είπα mortgage broker, μετά γίνηκα mortgage banker, mortgage lender. Δηλαδή, broker είσαι σαν μεσίδη βασικά. Ναι, ναι, για άλλου όταν γίνεις lender, κάνεις τα δάνεια εσύ. Είσαι ah. εσύ η μάνα. <συνθέν> ναι, ναι. Ε, σχεδόν, το σύστημα της Αμερικής δεν είναι τόσο. Εντάξει, και για να καταλαβαίνει και ο κόσμος στην Κύπρο. βασικά πήρα, έπιασα ένα το 2005 και συνέχισα το, το real estate, ακόμα έκτιζα εγώρες σπίτια πουλούν και είχα και, και την εταιρεία μου με τα δάνεια. Το 2007 αποφάσισα πάνω κάτω ότι ήθελα να συνεχίσω να προωθήσω την, την το lending και εντάξει και ένα χρόνια αγόρασα κάποια χτίρια, ενοικίαζα τα, έκανα έτσι πράγματα. Όντω ήταν μια περίοδο το 3 μέχρι το 8, α πούμε, που έβρεχε λεφτά και οι τιμέ ήταν υπερβολικέ. Ναι, ναι, δεν λεφτά, αλλά ειδικά στο real estate. Ιδίω δάνεια. Ναι, ναι, χωρί πολλά πολλά. Αυτά είναι να χειρισμό το παλ, παλμό, όπω το λέμε. Παλμό, ναι, όπω ναι, ναι, το είπε. Ναι, ναι. ε, το καλό μου για μένα όταν εγώ άραζα σπίτια, το μάρκετ ήταν τόσο πολύ γλύωρων. Έτσι, αν έκανα ένα λάθο πα στην αγορά μου, ή το μάρκετ. Όχι, το μάρκετ, δηλαδή μπορεί να βρει ένα σπίτι και ένα μέσο. Α, Και έπρεπε να πιέζει και αγωγέ, γιατί πιέζαν πολύ πολλά για τον καιρό. Αλλά μέχρι να, να το φτιάξω, να το πουλήσω, ε, το market εσύ ε, κόνοι το πάνελ από μόνο του. Ναι. Και ε, ε, τα και έκανα λεφτά. Όχι γιατί ε, ε, έκανα καλή την αγορά, απλώ ε, ε, βοηθάμε το market. Ναι. Um, anyway, το 2007 αποφάσισα ότι ήθελα ε, 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 να συνεχίσω με τε, να σταματήσω το real estate και να προωθήσω την, α, την, το lending. Και σιγά σιγά ξεκίνησα και πούλουν τα χτίρια που είχα, τα σπίτια, ξέρω εγώ επρόλαβα πρόλαβα σχεδόν, σχεδόν. Ε, μήνε μου ένα, που τελικά εντάξει μετά που έγινε με το market ήταν, άσχημο τα λεφτά χαθήκαν όλα μας στην τώρα το μεγάλο το κτίριο αλλά βοήθησε εντάξει το με το landing όπως είπες έβρισε λεφτά και όλοι έπιανα δάνεια επειδή εγώ δεν ήθελα να βγει δάνεια σε κόσμο που δεν μπορούσε να ξεπληρώσει Δηλαδή όταν, όταν βλέπει το pay yeah. του κάποιου που κάνει το application, την έδειξη και θέλει να βάλει δάνειο, να, 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 πάρει, δάνειο από σένα, ε, και βλέπει ότι παίρνει σπίτι 2.000 το μήνα μετά που χώρου και ξέρω εγώ, και δώσει σου 2.500, ε, πώ θα πληρώσει ο άνθρωπο. Και τον καιρό ε, ο παραπάνω κόσμο αγόραζε και μετά στο τραπέζι μου σε πουλήσαν το και ω πέντε. Έβλεπαν του γείτονε του, έβλεπαν του συγγενεί του, έκαναν το, λέει, και δεν με το γάμο και εγώ. Και είχε με... κόσμο που δούλευκε για πιο χιλιά το μήνα, που είναι κάπω χαμηλό μισθό για τη Νέα, Νέα Υόρκη. Yeah. Και είχε και τρία σπίτια, τέσσερα σπίτια. <laughs> που είναι <εν> γονιά. <laughs> ήταν αφύσικο. <laughs> ήταν αφύσικο, ήταν έξερε, κάπου ήταν να χαλάσει <laughs> το, <laughs> το, το, το πράγμα. Όχι, <σπάθηκε> <σπάθηκε> έγινε το 2008. Επειδή εγώ δεν έκανα δάνεια, δεν έγινε το 2008. Η εταιρεία μου έμεινε εγκαθάρι. Και μετά έπιασα κάποιε άδειε uh, πριν να πιάνει άλλε εταιρείε. εκτός πολλέ εταιρείε εκλείσαν πριν τα χρόνια, σαν τη δική μου. Αλλά έπιασα κάποιε κυβερνητικέ άδειε που που με βοηθήσαν, γιατί με κλείαν εταιρείε, εγώ εμεγάλων, ε, ε, ε να, λόγω των, των αδειών που έπιασα από την κυβέρνηση. Um... Και βασικά είναι τούτο που με βοήθησαν αρκετά για να, να δημιουργήσω ό,τι δημιουργήσα. Μιλούμε Εί, πάντα για Νέα Νιόρκη ή επεκταθήκατε σε άλλα στέιτς α πούμε. Όχι, με το 2005 ήμουν σε κάπου πέντε εταιρείε, ε, πολιτείε και κάθε λίγο πιάναν τι άλλε. Όλε τελικά πήγαμε σε όλε τι στέιτ. Στο ε, ε, 2008 δεν μπορούσαμε σε όλε. Σε okay. όλες τις πολιτείες. Και κάθε πολιτεία τα κάτω πέρα από κάθε ξεχωριστή. Ναι, γιατί ξέρετε, ναι. για αυτό που το βλέπετε, διαφορετικό είναι. Ναι, ναι. So, και βασικά και τον καιρών που, εντάξει, είχαμε κι εμείς τις δυσκολίες μας. Γιατί οι Ιούλιες... Ήταν δύσκολη περίοδος. Έφτανε η Παναγιακή Αριστερά. Η Συγκύπρια έφτασε λίγο πιο μετά. Ναι, ήταν... Κάπου πέντε χρόνια πιο μετά. Ήρθε λίγο το 10. Μετά... Ναι, κοιτάξτε, ήρθε νωρί το 10. Απλά τότε ήταν άλλο, γίναν άλλα, γίνανε άλλα πράγματα που πιάνε και πιάνε και άλλο δάνειο για να τα σάσουν. Και... Ναι, χτύπησε μα. Ήρθε να πάνε. το αντιληφθούν ότι έγινε. Όχι ναι, ναι. ναι, ναι. ναι. ναι, ναι. ναι, ναι. τόσο νόμο όπω ο Δάμε, αλλά χτύπησε ναι. 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 την Κύπρο. Έκανα κάποιε αλλαγέ λόγω των αδειών που έφκαλα εγώ. Έτσι, έκανα κάποιε αλλαγέ με στην εταιρεία και βοηθήσαμε Για να, για να να μεγαλώσω την εταιρεία και τα χρόνια. Δηλαδή τα χρόνια όταν δύσκολα εμεί μεγαλώνουμε. Εν τω που λαλούν πολλές φορές ότι άμα είναι rough times, επειδή είναι εκείνο που αρπά τι ευκαιρίε, και έχει λιγκάσια να το πω έτσι. The tough get going. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, μπήκα και τον καιρό που κάναμε κάποιε αλλαγέ, μπήκα σε ένα industry, σε ένα industry division που Παγοράζεις αγοράζει δάνεια από άλλε τράπεζε, από άλλε εταιρείε. Ε, χρειάζεσαι κάποιε ειδικέ άδειε για να αγοράζει και να κάνει securitize. Α, uh, τον uh, καιρό και δεν είχε ειμ, νομίζω ότι ήμουν ο πιο μικρό η πιο, πιο, πιο μικρή εταιρεία που είχε τι άδειε Δεν, είναι σάδειες, δεν ε, νομίζω να πιο μικρή <laughs> <εταιρεία. laughs> ξεχωρίζει ici, αν είσαι Κυπραίος, αν είσαι Κινέζος, αν είσαι... όχι αν είσαι καλός και δυνατός, να ανταμυφθείς. δεν, 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 ξεχωρίζει τίποτα. Ε, δεν νιώσες ποτέ ξένος, δηλαδή, καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων. Αλλά έχουν μια δυναμία σαν Έλληνες ή Αμερικάνοι, όμω. νομίζω. δεν ξέρω εντούτον, αλλά νιώθεις ξένος, όχι που, νιώθεις... ό, νιώθεις... ότι δεν σου δίνουν θεωρίες. Έχει κάποιες φορές που νιώθεις ότι το σύστημα είναι η χώρα υπερθυμίζει σου ότι είσαι ξένος ή που μόνος σου νιωθει και... νιώθεις ότι ξέρεις εντσι είναι η χώρα μου τούτη στο τέλο τη ημέρα. Στην αρχή, ειδικά και τα χρόνια, ναι, νιώθει ότι είσαι έξω, βλέπει μέσα. πούμε. Τώρα φυσικά αλλάξει μετά από τόσα χρόνια η Αμερική, αλλάξα, δεν νιώθω έτσι. Um, αλλά η, σε θέμα η χώρα θα σου δώσει τι ευκαιρίε σου. Όλοι um, νομίζουν ότι ήρθε η Αμερική να γίνει σε και ναι. ε, Δεν είναι θέμα. Ε, εντάξει, μπορεί να πετύχει καλά, να πετύχει πολλά πράγματα, αλλά είσαι, αν πούμε, είσαι ένα στα χίλια στην στην Κύπρο να πετύχει κάτι, κάτι α πούμε μεγάλο να το πούμε, στην Αμερική έχει ένα μια στο εκατομμύριο. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι οι ευκαιρίε. Απλώ οι κύριοι μπορούν να πετύχουν είναι σε πιο μεγάλο scale, το Σε πιο μεγάλη κλίμακα. Κλίμακα, ναι. Απλώ οι ναι. που πετυχαίνουν, πετυχαίνουν μεγάλα. Ναι. Αλλά πολλά πιο λίγοι κύριοι που πετυχαίνουν, άμα δει τον, πληθυσμό τη Αμερική. Κοίτα, ένα πράγμα που λέω πάντα εγώ, δεν είναι ανάγκη πάντα στη ζωή να είσαι ούνερ και να είσαι το νούμερο 1, κάποτε είναι καλά να είσαι σε μια πολλά μεγάλη εταιρεία και να είσαι το νούμερο 20 ή το νούμερο 30 σε τούντες χώρες φυσικά. Ναι, 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 ναι υπάρχουν οι επιτυχία, ο καθένα μα βλέπουμε τη Είναι υποκειμενική, ο ναι, αφαιρός, το ναι, ναι. Και ο ναι, καθένα, να καμ... κάνει θέλει. αρέσει. Η, ουσία τη ζωή είναι να ευτυχισμένο με που είσαι. Η ευτυχία είναι να σε χτυπάνω τότε να σε μοιάζω εμείς ρε γιατί δεν φτάσει και πάνω. Αν το θέλεις, όλα μπορούν να γίνουν. Θέλω η λέξη που εκφράζει τα όνειρά μας, τις προσδοκίες μας, τις επιθυμίες μας. Για την επιχείρηση που θα πραγματοποιήσει το επαγγελματικό μας όραμα. Όποιο και αν είναι αυτό. Και είναι ωραίο να υπάρχει κάποιος που να το θέλει για μας. Επιχειρηματικό δάνειο από την Ελληνική Τράπεζα για να πάμε μαζί ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σου σχεδίων. Τώρα έχεις προορισμό όπου το θέλω γίνεται Flat, Αλλά no, το σημαντικό που το αντιλαμβάνομαι εγώ είναι ότι πρέπει να το τον το πράγμα βήμα-βήμα. Δηλαδή, δεν μπορεί να ξεκινάσει και να σκέφτεσαι α, να πάω εκεί πάνω. Α, δεν κάνει πρώτα το πρώτο βήμα. Ναι, ναι. Πάει Η διαφορά του κύριου Σταύρου τότε με σήμερα, με τις νέες εποχές, είναι ότι ξεκίνησε από επιβίωση. Ναι. Και ξεκίνησε καριέρα και όνειρα, ναι, 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 ναι. που επιβίωσε. Και έχει που τον ε, ε, ε σώσει. ναι. Έχει <laughs> ε, <είχε> άλλο πράσματικό <laughs> τότε, ας πούμε. Εν και βοβαρδίζα σε τα μήτια και τα social media. Α, τούτος είναι έτσι, τούτος είναι πλούσιο. Ναι, θέλω mm. να γίνω έτσι. Τότε έρχεσαι να πρέπει να φάω, ας πούμε. Πρέπει να αρκερώσω. Να σκέφτεσαι πρέπει να γίνω όπως σκέφτεται. Πολύ μεγάλο μέρος είναι έτσι που δεν μια ημέρα στην άλλη. Είναι ένα πρόσφατο. Όπω λένε και εδώ κάτω, η every overnight success ε, πήρε 20 χρόνια. Λέει. Ναι. Εν τω που έγινε ξηχανό ο κόσμο ή οι νεαροί συνήθω. Για μένα, ει, ει, σωστά το είπε, ήταν επιβίωση. Η, τα πολλά τα χρόνια τη ζωή μου, ήταν πώ θα επιβιώσω, πώ θα πάω στο επόμενο βήμα, στο επόμενο σκαλί, να πούμε. Και ξέρει, πολλέ φορέ έρχονται και βλέπουν πού είσαι, είσαι δαμέ. Ε? Α, ah, καλά τι είναι εσύ. Τι θέλουν το πίσω, πόσον καιρό. Εντάξει, είναι λογικό ρε, οναρτι... ένας που δεν ξέρει, <σχίλια> είναι ε, ε, λογικό να βλέπει τη βιτρίνα. Εμείς που είμαστε σε μια ηλικία που είμαστε μωρά, μπαίνοντας σε αυτόν τον χώρο δαμέ, ξέρεις ότι αυτό το πράγμα είναι, έγινε με... μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά που συγκατοίκησες στην υπόγεια, Έκανε μας ο Δημήτρης ο Γλιορίς, να φάμε, να τα βγάλουμε πέρα. Εμένα είναι μια πορεία που είχα πάντα που θα ήθελα να... Κατά πόσο έχεις μέσα σου γινόντο, το, αίσθημα της επιβίωσης ή, ή, πίσω, ή άφησες το πολλά πίσω πλέον ή κάποτε νιώθεις ότι ξέρεις <σοφίλιο> όσα και να έχουμε Πρέπει να είμαστε σε... πεινασμένοι, α πούμε. Ναι, ναι. Τουλάχιστον δε... ε, να μιλήσω για τον αυτό μου, δεν το χάνει. Δηλαδή, πόσε φορέ είδαμε μεγάλε εταιρείε με πλούσιου, πόσε φορέ πήγαν. Είπιαν... Ναι. Πού κουπά που λέμε. Πολύ κόσμο. Οπότε δε... Και, ε, δεν είναι τόσο δύσκολο να πάνε όλα να... ανάποδα. Ε, Μιλά, ειδικά σε χώρε που. όπω στην Αμερική, που. Ε... Ε, ε, Εκτό του ότι δεν το σύστημα σε κάνει τρίτε ένα όπω κάνει οποιοδήποτε. Δεν ξεχωρίζει. Δίκαιο. Είναι δίκαιο. Σε αυτήν τη χώρα τουλάχιστον. Ναι. Αλλά είναι, και. Είναι Αδίσταχτο. Αδίσταχτο. Δεν, σου κάνει τρίτε. Έχει συναισθήμα. Ναι, ναι. Οπότε πάντα πρέπει να. Έκαμε σε ένα χωρί συναισθήματα. Ποιε έχω συναισθήματα, αλλά είμαι, είμαι πολλά ρεαλιστή. Αν δεν είναι συναισθήματα, δεν ασχολείται με την ομόνια, για να Yes, εγώ βλέπω τη ζωή πολλά ρεαλιστικά. έτσι, μετρώ τα πάντα. δεν θέλω να προσπαθώ να μην βάλω αισθήματα μέσα σε οτιδήποτε αποφάσει, είτε προσωπικέ είτε επαγγελματικέ. Επηρεάζει το συναισθήμα. Πρέπει να, βάλουμε βάλω μπροστά τη λογική πάντα, δηλαδή. για, τον εαυτό σου που το λέει, για να. Να λέω το για μένα. Είναι μια προβολή δική μου, και Ναι. Δικαίωση να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει. Όχι, εγώ συμφωνώ μαζί σου. Ναι. 2018. Πώ προγέψανε η ομονία. Πάρε, πάρε ο γλυωρής. Πάρε ο γλυωρής. Αλλά σου πω, όλοι είναι προβλήματα να σου προφέρεσαι ο Πού να ξέρεις. Χτυπάω τηλέφωνο μια μέρα, τι σου λέει. Ναι, ναι. Είπε μου, λέει μου ενδιαφέρει η ομονία. Εντάξει, η Ασχολήσουν. Όχι, καθόλου. Καθόλου. Δηλαδή, το ότι, τι έγιναν τα 20 χρόνια πριν. Uh, το 2018 δεν είχα ιδέα. Δεν ξέρω ποιο πιάνει προαθλήματα, ποιο τι γίνεται, δεν είχα καθόλου. Δα με καθόλου με αθλητισμό, με ομάδε. Τα κάτω, ναι. Okay. Καλούσαν τα, τι αθλήμα. Τα, τα, ε, βλέπω τα σχεδόν όλα, ανάλογα με ποιε ομάδε. Το αγαπημένο ο Κώστας, με το NFL. Με το NFL, α πούμε. Και το NFL είναι πολλά, πολλά, ναι. πολλά δύνατα. Του υποστηρίζει, Τζετ. Ναι. Ε, ε, ah. είμαι, είμαι, με, yeah. ναι. να σου πω κάτι, επειδή δεν είμαι. Φανατικό. γεννήθηκα. Νέα Οπότε εγώ υποστηρίζω όποια ομάδα είναι τη Νέα Όποια πάει καλά. Jets, Λίξαν, αλλά σε μπαχμέ του Τζετ. Η πρώτη ομάδα μπορεί να είναι η Τζετ. Να είναι Jets, αλλά... σου πει Τζετ είναι αλλά... πιο κοντά στην ομόνια παρά η Τζάιαντ. Η Giants <laughs> είναι πιο από ελ. Μπορεί, έλεξα. Μπάσκετ, νίξ. Βλέπω εδώ τα σπόρτα ανάλογα με. Γιατί και εγώ αρέσει μου να βλέπω ομάδε που νικούν. Όπω είναι Ούλο ο κόσμο στα αθλήματα. Τώρα έχει ομάδα όμω. ε; είναι το σχετικό τώρα να γνωρίζει. Οι Αλεξιαλέγκατε δεν ασχολήθηκα με τα Αμερικάνικα τα αθλήματα από τον καιρό που το 18, γιατί διαφορετικό πλέον. Καταλαβαίνει πόσο. ο ένα αξίζει τον κοπό. Απλώ τα αισθήματα με την ομόνοια είναι πολλά πιο δύνατα, πολλά πιο μεγάλα που ό,τι έχω για τι αμερικανικέ ομάδε. Οπότε έχασαν ε, την αξία τους, να πούμε, τα σπορ τη Αμερική τώρα. Άρα, πια ο Δημήτρη, ε, διαφέρει η ομόνια. Εντάξει, όλοι ξέρουμε πώ mm. έγινε το 2018. Ένιωσε λίγο τον debate κάτω στην Κύπρο, επειδή η ομόνια είναι μια ομάδα η οποία. Ξέρεις, σωματείο εταιρεία, υπήρχε ένα ιδεολογικό. Ένιωσες το, αντιληφθήκες το ή μετά που λίγων καιρό να ότι έπιασες κάτι το οποίο... Ναι. <laughs> Κοίτα να δεις, όταν με πήρε τηλεφωνό, και λέγεται, λέει, αποκλείεται να γίνει έτσι πράγμα. Λόγω των ιδεολογιών και ξέρω εγώ, οπότε... Α, είχες κάνουν... μια αντίληψη, είχες την αντίληψη. αντίληψη ναι, ναι. ναι. Ναι, ναι, φυσικά. Δεν ζήσα και δεν ξέρω πάνω κάτω τις καταστάσεις είπα τον τάξιλο, όπω κάνουμε με some business people, οπότε σου πει κάποιο. Ότι σου πούνε, να πούμε ευκαιρία ή όχι. Να δούμε. Να Πάντα συζητήσιμο, ναι. Ναι, ναι. Οπότε είπα τον τάξιλο, στείλα μου κάποιε πληροφορίε να δω τι γίνεται. Και έτσι ξεκίνησα και βασικά είπα του ότι να πούμε να κάνουμε το due diligence, τι να κάνουμε, ήταν, ήταν χάλια κατάσταση. αλλά είπα του θέλω να βγει τίποτα έξω, μέχρι να βγάλω απόφαση είναι αν για θέλω να, να ανακατοθώ ή όχι. Το due Τε... diligence έκαμε το εταιρεία. εγώ το έκαμε. Εσύ το έκαμε. Το έκαμε ναι, ναι. Ναι. Ε, όχι όπω έπρεπε. Εντάξει. Παρελθόν του εδώ. με, μετά όταν έφυγε έξω, δεν το έφυγε, κάποιο το έφυγε. Και μετά και με, να καταλαβαίνω ότι εστιαστεί, α πούμε, ομόνια και το, πράγμα που προσπαθούμε να, κάνουμε. Εντάξει, η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη και τα χρόνια, οπότε κατάλαβα αμέσω ότι ε, πρώτη φορά πριν να, καν, να, να υπογράψουμε στο Ηλία Πούλο και μαζευτήκαν. φυσικά ξέραν οι τότε ποδοσφαιριστέ ποιο εμπούμε και γιατί ήμουν. Και αμέσω ήταν όλοι οι Ρώμοι να δουν αν θα πληρωθούν οι όχι. Και κατάλαβα την κατάσταση. Ήταν μια επιχείρηση κλειστή, την πούμε έτσι η ομονία. Ήταν, ήταν πολλά κοντά, ναι. 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 Ε, εντάξει, μετά ξεκινήσαμε. Πρώτη χρονιά ήταν χάλιτα, όπω ξέρετε. Ήταν που φέραμε του Ισπανού. Κάνε τα πήγε, δεν Το μόνο καλό της πρώτης χρονιάς ήταν η Ισαβέλα Ναι, ήταν η μεταγραφή που έκαναμε εμεί οικογενειακώ. Πώ ένιωσε που τέγειωσε την χρονιά, γνωρίζουμε ότι έβαλε λεφτά. μυστικό. Και τώρα που ε, έγινε ο σε περίμενε Α, μια νέα εποχή τώρα να πάμε καλά» Ήρκεται μια τραγική χρονιά Νομίζω ήταν, ήταν η χειρότερη μας χρονιά μετά από 50 χρόνια Ήρθαμε χρονιά Ήρθαμε, εκτος εκτός Είπαμε Είμασ, να εμάσταν θέλουμε εμάσταν... λίγο χρόνο προσαρμογής Αλλά ήταν άσχημη χρονιά ναι. Πώς ναι, ναι. τότε ε, 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 πράγμα, ότι μόνο λεφτά ε, 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 ομάδα και Εντάξει, τουλάχιστον. Δηλαδή, Έμαθα ε, ε, εμά, πέντε πράγματα πούμε, την πρώτη χρονιά. Ότι όταν σου λέει κάποιο ότι νιώθει ότι πιστεύουν το, δεν σημαίνει ότι μπορούν να το κάνουν. Ναι. Εντάξει, οι άνθρωποι που ήρθαν την πρώτη χρονιά νιώθαν ότι να πιάμε το πρωτάθλημα μόνοι μα, να παίζουμε μόνοι μα. Και πιστεύκαν το. ένιωθα ε, του εγώ ότι. Ποιο το πιάνει η χρονιά, το τελευταίο το έλπε. Το που έλπε πιάνει, ήταν ξανα πιάνει μετά. Αλλά το που λέτε είναι τούτο που είπε και ο Γιάννης προχτές, ότι... Είναι πια ένα λόνα μετά. Είναι μετά πιαν, 18, έπιανε πιο... το 18-19. Το ναι, την ήταν. επόμενη χρονιά, της πρώτης χρονιάς του κύριου Παπασταυρού, ήταν το κόμπι. Ναι, τη χρονιά την έπιανε τότε από έλεο. Ναι, την επόμενη έπιανε. Ναι. Α, ναι, σωστά, ναι, 18-19 ναι, ναι, που ήρθε, 18, 18, ναι, όχι ναι, 18-19. Ναι, 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 ναι. Ωραία, ναι. η χρονιά η στράφει. Ξανά mm. παρκής, δεύτερη χρονιά. Δεύτερη χρονιά, ν

γιατί στην ομόνια αν υπήρχε πάντα το κουβέντες του καφενέ, ναι, ο κόσμος εφώναζε με διοικητικούς, του σωματιακούς και λοιπά Και όσο άμα νιώσαμε ότι δεν μια σοβαρότητα, ούλα περνούσαν που ήταν τεχνικό διευθυντή, ούλα... Ε, Είσαν το κοντρόλ, νομίζω. Σοβαρότητα έτσι, σε σχέση με το τι υπήρξε προηγουμένως. Πριν. Ναι, ναι, σε σχέση με το πριν. Ναι, Σε σχέση με το πριν. Um, αλλά που ήρθα στην Ομόνια και μετά που ξέρεις, μιλάς πολλούς, και η έννοια με εμένα το παραπάνω των πρώτο, χρόνο ήταν το corruption. Δηλαδή προσπάθουν να με φύγω corruption να μπει με στην, στην Ομόνια. Uh, και νομίζω είμαστε στην focus σε, όχι σε λάθο, γιατί υπάρχει. Απλώ είχαμε άλλε έννοιε και παραπάνω, και δεν δώσαμε τόση πολύ σημασία στην ομάδα, στο παιχνίδι. Είχαμε έννοια εκτό ομάδα. Είχαμε έννοια εξωγηπαιδικά. Ναι, ναι. Παράγοντα. να ήταν και λάθο του, τον οξέα πρέπει να γίνει. Εκεί να δει, νομίζω. Δεν έπρεπε ε, 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 να. Έγινε priority γενό, νομίζω ότι λάθο. Ε, έπρεπε να, ε, να κοιτάζουμε το σπίτι μα πρώτα και μετά να κοιτάζουμε <σφέρω> έξω το σπίτι Αν μαθαίνει. Ναι, ναι. Που τα λάθη σου, δεν ξέρει το παιχνίδι πώ θα πει. Δεν είχα ιδέα. Τίποτε. Δεν ήξερα τίποτα για πεντε Επαν... Πέντε-έξι χρόνια μετά πιστεύει ξέρεις αρκετά. Ναι, ξέρω αρκετά, δεν τα ξέρω πολύ σίγουρα. Α, ε, το πιο μεγάλο τα τελευταία χρόνια που είδα ότι α, πρέπει να έχει σωστού άνθρωπου να ξέρουν τη, τη δουλειά του. Θέλει τύχη, θέλει ψυχολογία. Uh, μπορούμε να κάνουμε, σαν management, μπορούμε να κάνουμε ορισμένα πράγματα και, και σταματούμε. Που είσαμε και εκεί, δεν μπορεί να επηρεάσεις αποτελέσματα. Ό,τι δηλαδή, να γίνει μέσα στο γήπεδο, τρόπο να γίνει, να γίνει. Ό,τι και να κάνω εγώ, ό,τι και να πω, ό,τι και να... Ναι, ενώ όπως το είπε και ο Γιάννης προχθές δεν ξέρω αν το είδε, αν το κούμπο, που είπε ότι there's no failure in sports. It's, ναι. it's a process, it's steps. Ναι. You try, sometimes you win, sometimes ναι, you ναι, lose. Είδε, είδα, είδα το κόμμα, ε, ναι. Απλά το κοινό που, που, που σκέφτομαι εγώ, νιώθετε ότι το καμνουν management, τα steps. Που λαλούμε, καμνουν το management που λαλούμε, ναι, κάνουμε τα steps σαν management. Αν λέμε management, εννοούμε έναν άτομο, εννοούμε τρία, τέσσερα. Όχι, μιλούμε management, μιλούμε ομάδα, δεν μιλώ ένα. Πρέπει να είναι team. Έτσι που το αντιλαμβάνομαι εγώ γι' αυτό. σαν management, ό,τι κάνουμε, τον πρώτο χρόνο, κάνουμε το και σήμερα. Απλώ κάποτε, όχι κάποτε, αλλάσουν τα άτομα με στο management. Αλλά συνεχίζει η διαδικασία παραμένει η ίδια. Δεν, είναι αλλάξαμε fine tune, ας πούμε, τα κάποια πράγματα που νιώθεις ότι πρέπει να αλλάξει. Αλλά η, 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 φιλοσοφία μας ότι θέλουμε να φτιανούν αποφάσεις που πα, πάνω από έναν άτομο, με να είναι η ομάδα που να βγάλει αποφάσει, παραμένει η ίδια. Εντάξει, στο, στο τέλο τη ημέρα, με πολλέ αποφάσει ή μεγάλε αποφάσει, είναι κοντά μου γιατί ή κάποιο μπορεί να με θέλει την ευθύνη, ή, ναι. ή, ή μπορεί να υπάρχει διαφωνία. Και πρέπει να φύγει η χρόνια. ομάδα Έτσι, να αποφασίσει. Ναι, 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 ναι. <laughs> Οπότε εντάξει, αλλά εν, 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 δεν είχαμε μεγάλε αλλαγέ τα, τα τελευταία πέντε χρόνια που να πω ότι ε, αλλάξαμε κάτι και απετύχαμε ή επετύχαμε. Έχει να με... Εάν πιάμε την τελευταία πενταετία 2013-2018 και την πενταετία τη νέα εποχή κάποια νούμερα δείχνουν ότι σαφώ γίνανε κάποια πράγματα τα οποία εστερηθήκαν πάρα πολύ, η ομονία τη. Τρει φορέ σε ομίλου. Μια πρώτη θέση η οποία για κάποιους είναι πρωτάθλημα, ένα δεύτερο πρωτάθλημα, ένα κύπελο, ένα τελικό κύπελο σε λίγε μέρε και mm. η ευκαιρία για τον στο κύπελο. Γιατί Αστίδα. η ομονία τη νιώθει ότι δεν είναι ευχαριστημένη. Uh, και να προσθέσω μια, ακόμα μια ερώτηση. Έχει δίκιο ή έχει άδικο. Ε, γιατί, να μιλήσουμε για τα αισθήματα. Άρα, οι ποδοσφαιρόφιλοι γενικά στον κόσμο και όχι μόνο οι νιώθουν έτσι. Είναι, είναι φαινόμενο. Κυριεύει τους το συνέστημα πρώτα. Ναι, ακριβώς. Παρά η λογική. Uh, και νιώθουν ότι αν uh, uh, δεν πιάμε το πρωτάθλημα κάθε χρόνο ε, Απαιτήχαμε, ε, ε, αλλάξαν το ποδοσφαιρό στην Κύπρο. Δα έρχεται η κουβέντα του Γιάννη που έλαλες. Ναι, ναι. Ε, ε, μακάρι να, να μπορούμε να πιάνουμε το πρόγραμμα κάθε χρόνο, αλλά είναι ρεαλιστικό. Μακάρι να πιάνουμε το κύπελλο και να πηγαίνουμε νομίλους κάθε χρόνο. Δεν είναι ρεαλιστικό. Και όπως πριλίων, εγώ βλέπω τη ζωή είναι Θέλουμε, φυσικά θέλουμε.

Ξεκινά κάποιε αλλαγέ, αλλά στι προπονητέ, αλλά στι άλλο με την ελπίδα. Ότι να σώσει ή όχι, δεν είναι αυτή η την δεν ειναι αυτη χρονια διοτι στην ουσία οι ομάδε είναι το καλοκαίρι που χτίζονται. Ναι, ναι. Τι κάνεις, η η ίδια η ίδια Φυσικά, ο κόσμος πάντα η ίδια η ίδια η ίδια η ίδια η ίδια ε, Τούτη είναι η αλήθεια. Πώ μπορούμε να το κάνουμε όμω, ρεαλιστικό κύριε Σταύρο, επειδή να σου πω ένα μου Ο Μονιάτη επέρασε μου μια δεκαετία που ο ο του αντίπαλο. Επέτυχε πράγματα. αδιανόητα. Ναι. Και το το άγιο δυσκοπότερο του Μονιάτη είναι το πράγμα. Δεν είναι το πράγμα επειδή το έκαμε ο αιώνιο αντίπαλο. Αλλά επειδή είναι έθελεν... και πεπρωμένο του ίδιου, ναι. δεν διαπραγματεύεται κάτι άλλο. Mm. Και η, η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξή. Υπάρχει η διάθεση να δουλέψουμε προ την κατεύθυνση. Και η δεύτερη, πόσο δύσκολη είναι πλέον με έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο το 2018 και το 2019 ήταν εκτό εικόνα. Τώρα βλέπουμε ο Άρης δεύτερη κατηγορία. Ομάδε όπω mm -hmm. τον Άρη, mm -hmm. με, με όλον τον σεβασμό, που μέσα σε ένα δύο χρόνια στην ομάδα κάνει αν είναι προάθλημα. Και κάθε σκέφτεται μόνο η τώρα. Καλά, είναι εγώ. Μα έχω επενδυτή τώρα. Έχω επενδυτή, έχω ήδη οχτήτη. Κρατά λεφτά. Μου Αμερική. Θέλω το και εγώ. Και η πίεση είναι ακόμα πιο μεγάλη. Ακόμα πιο μεγάλη. Ποιο είναι το πλάνο, τι πρέπει να γίνει για να φτάσει η ομόνοια σε εκείνο που λέει ο Κώστας ότι εντάξει, θα πηγαίνει το πρώτο θέμα, αλλά να έρθει η δεύτερη ας πούμε, να έρθει η τρίτη. Mm -hmm. Στους ομίλους να κάνει μια πιο να, να κυνηγήσει mm -hmm. την τρίτη θέση. Πού είναι τα goals μας δηλαδή. Ναι, πού, πού, θέλουμε, όχι το, το vision, το vision ξέρουμε. Ποιο είναι το mission των επομενων δυο δύο-τρύο χρόνων για να, να αντιπαρατάξουμε κάτι εξίσου ανταγωνιστικό σε τούτο όλο το, το σκηνικό, το σκηνικό που παίζεις εδώ. Το Vision, νομίζω, είπα τι ήταν πριν. όταν ήμουν Κύπρο και αρχικά και είπα ναι. τι, τι δυσκολίε που είχαμε, ας πούμε. Δε. Α, δεν μπορώ. Mm. την ερώτηση που μου δεν μπορώ να την απαντήσω σήμερα γιατί όπω ξέρετε. Ποιο ε, φιλοσοφικά που το θέλουμε, Δεν θέλουμε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε πράγματα. Ε, υπάρχουν ότι μπορούσε να γίνει κάτι όπω το περιγράψε. Μπορεί να γίνει. Εντάξει, θα είναι. Σίγουρα δεν είναι γαραντή και σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά νομίζω με την κατάλληλη προσοχή, με τα κατάλληλα λεφτά, με την κατάλληλη infrastructure, μπορούσαμε να γίνουμε... Άρα θέλουμε και, και άλλα λεφτά. Ε, για, να, για να γίνει... Δεν ε, επιτρέπεται η ομόνοια ε, και το ΑΠΟΕΛ να μην έχουν δικό τους Ναι. Οι ομάδες έχουν, εκτός ο μεγαλύτερος ομάδα στην Κύπρο. Uh, χρειάζονται κάποιο infrastructure που να μπορέσει να, να χτίσει που για uh, Οι δυσκολίε παραμένουν οι ίδιε. Δηλαδή, αν θα πετύχουμε να πιάμε πρωταθλήματα, να πάμε τούτο που περιγράψα πριν λίγο, να πάμε ο Μίλου και Νάκα, και ξέρω εγώ. Σίγουρα πολλά δύσκολα και κάθε χρόνο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Όχι μόνο στην Κύπρο, γιατί και στην Ευρώπη, στην Ευρώπη όλες οι ομάδε μεγαλώνουν. Uh, είναι αδύνατον, αλλά δεν είναι εύκολο. Εσύ oh. το δικό σου όρομα είναι πώ το φαντάζεσαι. Δεν το φαντάζεσαι την ομονία σε τρία χρόνια, α πούμε, εξαρτάται τι είναι να κάνω. το θέμα εντάξει, ξέρουμε ότι είσαι κάποιε διαπραγματεύσει. Α θεωρήσουμε ότι. <λυστή> ναι, να το πιάμε στο υποθετικό γιατί ξέρουμε <λυστή> ότι υπάρχει μια εξέλιξη. <λυστή> στο υποθετικό. Ναι. Τώρα, α πούμε, έγινε μια συμφωνία με το σωματείο. Ναι, κάπου τη σκέπτη συμφωνία. Δεν συμφωνήσαμε. Ναι. Πώ φαντάζεσαι, α πούμε, την ομονία. Είναι ένα κλαπ το οποίο έχει μεγάλη μάζα ανωπαδών και η αγάπη τους για την ομάδα είναι και λίγο έτσι… Μπαθολογική. Αγάπη προς τη μητέρα τους. Χαρακτηριστικά εις τον οποίο, Τόνις Αβεύσκη, μια φορά ο κόσμος της ομόνος είναι ευχή και κατάρα. Ναι. Ευχή και κατάρα. Ξέρετε πόσο καλά πάει η ομάδα. Γι' αυτό είναι. Ναι. Πού φαντάζεσαι το κλαπ. Δεν μπορώ να σου πω πού φαντάζομαι, είπα σου ότι νομίζω μπορεί να γίνει, να γίνει ότι οποιοδήποτε κλαμπ στην Κύπρο μπορεί να κάνει, γιατί πολλά κλαμπ βάλουν πολλά λεφτά μέσα. Είδαμε, όπως είπατε, και με τον Άρη και, και την Πάφο. Uh, ό,τι γίνεται, γίνεται. Απλώ πρέπει να υπάρχει ένα structure που να δικαιολογείται do this, do this, Κατάλαβα. Uh, να υπάρχει μια ασφάλεια. Yeah. Προς το... okay. Να σου μια δομή ναι. και για να το πιάσει από την ανάποδη, είναι εγώ. Η ανάποδη ερώτηση. Είναι, αν δεν υπάρξει μια συμφωνία με το σωματίο, ξέρουμε ότι υπάρχει φυσικά συμφωνία. Ποιο Τι... είναι το όραμα, Τζαμίλια, ή το όραμα, Πια είναι Όχι επόμενη μέρα. Ναι, η επόμενη μέρα. Και το όραμα ταυτόχρονα, Γιατί υπάρχει μια συμφωνία τώρα. Υφισ... Υφίσταται μια συμφωνία. Όπω είπαμε πριν λίγο, δεν έξερα τίποτα των ποδοσφαιρών. Τώρα που κάναμε την πρώτη συμφωνία, τώρα έμαθα αρκετά τι σημαίνει ποδόσφαιρο, τι σημαίνει ομόνια, τι σημαίνει επιτυχίε στο Κυπριακό ποδόσφαιρο και εκτό. Εάν δεν υπάρχει το ασφάλεια ή το structure που είπαμε, το, για μένα είναι ε, δύσκολο, δύσκολο. Ναι. πλέον. Δεν ξέρω πώ πάει, γιατί. Ε, ε, η συμφωνία που έγινε εκείνων και ήταν, δεν καιρών, ήταν, αν και είπαμε 20 χρόνια, δεν έβλεπαμε μακροχρόνια τι έπρεπε να γίνει. Τουλάχιστον, εγώ δεν το έβλεπα. Μπορεί να το έβλεπα, εγώ δεν το έβλεπα. Α, αλλά σήμερα, για μένα, είναι πιο όρατο σήμερα τι πρέπει να γίνει. Α, και Ξεκάθαρο. Να γίνει. Ξεκάθαρο. Ναι. Υπάρχει α, καλή διάθεση, υπάρχει καλή διάθεση και ο Στι <laughs> Στις 24 του μήνα, τελικώς μια ΑΕΛ, θεωρείς ότι η κατάκτηση του κυπέλου θα κλείσει τη χρονιά με μια γλυκό πικρή γεύση? Ε, τουλάχιστον θα, ναι, ε, αν, αν το κερδίσουμε το κυπέλον, ε, τουλάχιστον κερδίσαμε κάτι από τη φετινή σεζόν. Uh, όταν λέω κάτι δεν το υποβαθμίζω το κυπελό, είναι μεγάλο κατόρθωμα. Ειδικά όπω ήρθε η χρονιά φέτο, να καταφέρουν να πάρω το κυπελό. Είναι, είναι μπράβο στου παίχτε των Πορπονιδίων που, που τα καταφέραν να, να μα πάρουν τελικό. Uh, η χρονιά φέτο ήταν, ήταν αποτυχημένη, έστω μέχρι τι 24 του μήνα. Τι uh, μένα να φανεί αν κάτι κερδίσαμε φέτο. Για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να πηγαίνουμε στην Ευρώπη, να, να συνεχίσει ο κόσμο να παίρνει τι χάρε που συνηθίσαν να, να έχουν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Uh, η χρονιά στο προδάφιο είμαστε χάλια, δεν, δεν δικαιολογείται. Uh, αλλά σήμερα, όταν βλέπουμε πίσω, σίγουρα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα διαφορετικά. Uh, δεν είναι θέμα λεφτών. Βάλαμε παραπάνω λεφτά φέτο από ό,τι βάλαμε στα, τα τελευταία χρόνια. Εντάξει, έγιναν κάποια λάθη. σημαντικό που λέτε για μένα, γιατί εγώ έτσι το βλέπω, ότι παρόλο ακόμα και αν κερδίσει το κύπελο η χρονιά. είναι αποτυχία, α πούμε, κατά Για ένα τον Κώστα, σημαντικό που το άκουσε ότι καταλαβαίνετε. Ναι, είναι πολλά σημαντικό για, για μένα. Για να μην τον έχω αμορμούρα. Έχουμε παιχνίδι τα έχουμε τα παιχνίδια μέσα στα play-off και ε, σχεδόν χάσαμε το ενδιαφέρον. Δεν ε, να είμαστε Εί ναι. ναι. Εί αυτό που μίλησα εκείνο που ήθελα να πω ενώ... Είναι ότι... έχω ναι, ναι. <laughs> <είμαι>, σκέψη. Ότι Νιώθω το άλλο που νιώθω έντονα και... Ενώ ότι τούτο που ότι κάποια πράγματα μπορούσαμε να κάνουμε νιώθω ότι κάποτε ίσω να καθυστερούμε λίγο σε αποφάσει που πρέπει να ληφθούν πιο άμεσα. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι η αντίληψη, είναι η αντίληψη μου τούτη βασικά. Όχι, μπορεί. Είναι η αντίληψη μου ότι, για παράδειγμα, να πω ένα παράδειγμα. θέλω στόπερ, α πούμε. ναι, να το πω έτσι απλά. Ας πούμε. θέλω στόπερ, α πούμε. Γιατί να τον καρτερώνω. Πρώτα τώρα, γιατί είναι πιο εντονά κινητόλα. Ναι, καλά, κινητόλα. Είναι το, ε, το μεγάλο μου το τότε. Ακιντόλα, ο σαρφό. Δεν ε, νιώθετε ότι καθυστερούμε κάποιες φορές να πάρουμε αποφάσεις ή απλά ετυχε και είναι, είναι απόφαση που πήραμε το τέλος της ημέρας. θα μπορεί καθυστερούμε, να μπορεί να βιαζόμαστε να πάρουμε αποφάσεις. Βιαζόμαστε. Ναι. Ε, να θέλαμε να κινηθούμε λίγο πιο γλύρω κάποτε όμως. Να βιαστείτε κύριε Σταύρο, θέλει να πει ο Κώστας. όταν, όταν μιλάς για, για το πέρσι το, τούτο, πρέπει να δούμε πού είμαστε. Βασικά η ομόνοια έχει εγκαραντή ο Μίλουσαν, ναι. Ξεκινήσαμε στην Ευρώπη και ήμασταν καναντίον μήλου. Οπότε. Οπότε είχαμε handicap. Οπότε ναι, αλλά γιατί να βιαστούμε, Γιατί να μην περιμένουμε να πιάμε του παίχτε που θέλουμε τουλάχιστον για να είμαστε πιο έτοιμοι για, για τη σεζόν. Ναι. Αυτό ε, ήταν το σκεπτικό. Περιμένουμε μέχρι να α, πιάμε Απλά τους, εντάξει, για το πέρσι ειδικά ένιωσα ότι καθυστερήσαμε πολλά γιατί θεωρώ και πολλοί κόσμος θεωρεί ότι εμπγάλουν τουλάχιστον έναν 70% του ρόστερ σου να, να πάει προετοιμασία. Είπες Πολλά σημαντικό. Σου, ο άθρωπος, τώρα, ναι. ξέρει. Ντάξ, να, τώρα ξέρει. Εντάξει, τώρα ξέρει. Του χρόνου είναι να ξανάρτουμε. <laughs> <laughs> να ξανάρτουμε <laughs> και χρόνου <laughs> Εδώ και μάτσο ακλήθηκε αφού υπόψε... Εντάξει, μην τα λαλείς ρε Γιάννο, πιάνω μεν τα πούλους, αν ανάγκη να το λαλείς συνέχεια ρε κομμένου. απλώς να μεν τον νοικιάζετε έξω. Όχι, για για Airbnb ο άνθρωπος. Λοιπόν, έλεγε το Κώστας για την διασύνη και ότι έπρεπε να τα διαφορετικά. Θα έρχεται όμω μια περίοδο που πρέπει να κλείσει ένα κεφάλαιο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για την επόμενη μέρα. Όντω, Όντως, έχει γλυκό-πικρή γεύση τη φετινή χρονιά. Και μιλώντα για γεύσει, <laughs> φέραμε όμορφε γεύσει εμεί που είναι Κύπρο για να κάνουμε την κουβέντα ακόμα πιο γλυκιά και ομορφή. <laughs> 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 φέραμε κύριε Σταύρο <laughs> που κάποιου φίλου γύρω στα που η Νίσα. Ναι, εδώ θα γυρίσουμε που η Γεύσεις της Κύπρου Έχουμε δαμέ Καφέ του λαϊκού Τυχαία η επιλογή ε, Τυχαία η yeah. νομή κύριε Υποστηρίζουμε Είναι ένας καφές ο οποίος έχει έναν Πολλά μεγάλο market share Έχουμε κουμανταρία για τις γλυκές μέρες Και αν με πιάσεις στο κύπελλο την που να είναι στο η Στο game ένα λίγο Σε παρακαλώ να κρατήσεις λίγο τα... Ο κύριος Παπαστάκου είναι για τις κουμανταρίες, είναι πιο κλάσ. Δηλαδή, αν θέλουμε ζημανία, πρέπει να πάμε αλλού για να μπορούμε να το κάνουμε. Αν δεν πιάσεις το κύπελλο να την στυλώσεις μαζί με τον κύριο Στάκου. Να κοιμηθείτε, να ξεχάσετε και την επομένη μου να ξυπνήσουμε ένα σκάφες για να φέρουμε Τα σύγκαλα μα, όπω και να έχει η Κύπρο, φαντάζομαι έχει μια θέση ξεχωριστή στην καρδιά σου. Ε, Πλέον λόγω μονία πάει συχνά. Ναι, ε, λόγω. Ε, πάντα πήγαινα, πήγαινα με Κύπρο οικογενειακό κάθε χρόνο. Ε, νομίζω χάσαμε χρόνο. Τώρα φυσικά με την ομόνια. Είσαι πιο ανοιχτή από την Ελλάδα. Είσαι πιο ανοιχτή, τώρα ξέρω Ή, σε ήμουν... σε όλη. Ναι, ήμουν πιο <σέβαια> ανοιχτή. Τώρα, <σέβαια> <σέβαια> ναι, τώρα, ναι, τώρα δυσκολέψα λίγο τα πράγματα σε θέμα να, είσαι άνετο, να γυρίζει, να πα όπου θέλει, να κάνει ό,τι θέλει. Και σου την Κύπρο να είσαι. Αυτό λέει και παντού, διότι ομονία. Δεν είναι κινέζικο. Είναι φωσία να πει από όλα μέσα. Όπου πάει, Ναι, ναι. Εντάξει, φυσικά η οικογένεια μου είμαι, ο, πιο μικρό, οχτώ παιδιά. Άτε, μπράβο. Οι έξι είναι, είναι Κύπρο. Ο μεγάλο αδερφό είναι Λονδίνο. Εγώ είμαι Νέα Νιόρκη. Οπότε έχουν, υπάρχουν πολλέ ρίζε στην Κύπρο που και τη οικογένεια μου, τον κόρο μου, αρέσει και να παίρνουν και τι <laughs> γυναίκε μου. Ελπίζω τούτα, τα, το, μας να, έτσι λίγο να το, τωράκι μα να, να, να φέρνει, αν και πάει συχνά Κύπρο, να, να υπενθυμίζει ότι ξέρεις, Η καρδιά είναι πάντα στον τόπο σου. Δεν <laughs> e, 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 <laughs> νομίζω να, να μπορούσαμε να βρίσκαμε κάτι πιο αντιπροσωπευτικό, για δώρο. να ε, ό, μετά από για... που τον άκουσα τον κύριο Πασταύρο, να το μια χαλούνια. Έχουμε την παραγγείλαμε την άλλη. την άλλη. μου, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να, μην χρειαστούμε τη ζημανία. Είπαμε, <laughs> μπορείς και για να κλείσει να να

όχι την ώρα που παίζει η ομονία. Και εγώ είχα ξεχάσει ότι παίζει η ομονία. Ναι. Παίζει η ομονία εκείνη την ώρα. Οπότε, σαν να έχουμε και η ομονία της που Για τον ακιντόλα, στο ποδόσφαιρο γενικά, κάθε χρόνο, υπάρχουν πολλοί ακιντόλες. Απλώς πρέπει, όταν φτάνουμε να πρέπει είμαστε ρεαλιστές, να ξέρουμε πού είμαστε, τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε, πρέπει να κάνουμε. Και κάθε όχι κάθε χρόνο, πάντα να υπάρχουν οι δυσκολίε ah. που πρέπει να. Κάποιοι πρέπει να βγάλουν αποφάσει <οποίηση> χωρί συναισθήματα και να βλέπουμε πού θέλουμε να πάμε. Απλά νιώθω ότι κάποιε φορέ, αν πετύχουμε την τόνα κιντόλα, να τον κρατήσουμε στο ποδόσφαιρο. Έτσι θα αντιλαμβάνεσαι. Για να yeah, cheap, cheap, yeah, yeah, ha, uh, yeah, sweet, που νιώθω εγώ. Yeah, yeah. Hey, yeah. Εγώ με ομάδα, εγώ, είμαι ένα φιλάθρο. Ναι, ναι, ναι. Ακάμουμε έναν γκρουπ

και εντάξει, να δούμε και πότε, τι είναι να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Πού είναι να καταλήξει το τι είναι να καταλήξει. Και από εκεί και πέρα, βλέπουμε πώ μιλούμε. Τι οράματα και τι στόχου βάζουμε. Έχει yeah. σημαντικό να έρθει ένα, μια κατάληξη. Και στο επανειδήν...